Μελέτη 17η του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στα πνευματικά γυμνάσματα, η οποία αφορά εις την αγάπη προς τον Θεό, που είναι η πρώτη εντολή. Ο Άγιος χωρίζει τη μελέτη του σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, ότι χρεωστούμε να αγαπούμε τον Θεό, διότι μας προστάζει να τον αγαπούμε, είναι εντολή του. Δεύτερον, χρωστάμε να αγαπάμε τον Θεό, γιατί Αυτός καθεαυτόν είναι άξιος αγάπης, υπέρ τα αυτά. Και τρίτον, διότι μας προσκαλεί στην αγάπη Του με τόσες ευεργεσίες και εξαιρέτως με την αγάπη όπου μας αγαπά, δηλαδή με την αγάπη που μας δείχνει. Και ας δούμε πρώτα ότι χρωστάμε να αγαπούμε στον Θεό, διότι αυτό είναι εντολή Του, είναι προσταγή Του. Συλλογήσου λοιπόν, λέει ο Άγιος, ότι η εντολή της αγάπης προς τον Θεό είναι η πρώτη από όλες τις εντολές. Τρία είναι τα αίτια που μας αναγκάζουν, μας παρακινούν, μας υποχρεώνουν να αγαπούμε τον Θεό. Το πρώτο είναι ότι ο ίδιος μας δίνει αυτή την εντολή, μας προστάζει να τον αγαπούμε. Και όπως θα δούμε, όχι για Αυτόν, αλλά για εμάς. Δεύτερον, ότι πρέπει να τον αγαπούμε γιατί είναι άξιος της αγάπης, περισσότερο από κάθε τι άλλο. Και τρίτον, γιατί μας προσκαλεί στην αγάπη, προκαλώντας, θα λέγαμε, την αγάπη μας, προφθάνοντάς την με τη δική του αγάπη και με αναρρύθμιτες ευεργεσίες. Ας δούμε το πρώτο, ότι πρέπει να τον αγαπούμε, γιατί η αγάπη προς τον Θεό είναι η πρώτη από τις εντολές. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 22ο κεφάλαιο. Πρώτη κατά την ενέργεια, διότι αυτή φέρει μαζί της την εκπλήρωση όλου του νόμου. Πρώτη κατά την θέληση του άκρου νομοθέτου, επειδή γι' αυτό το τέλος της δικής του αγάπης αυτός κατευθύνει όλες τις άλλες εντολές. Πρώτη κατά την αξιότητα, διότι αυτή δίνει την τιμή σε όλες τις άλλες αρετές και εντολές. Πρώτη κατά την τάξη, γιατί αυτή η εντολή, δηλαδή της αγάπης προς τον Θεό, είναι το θεμέλιο όλης της χριστιανικής ηθικής και τελειότητας. Και αυτή η εντολή πρέπει να έχει τον πρώτο τόπο μέσα στις καρδιές των χριστιανών. Η δε αγάπη του πλησίον και κάθε άλλη εντολή πρέπει να κρέμονται από αυτήν, από την αγάπη στον Θεό και να γίνονται για αυτήν, χάρη της αγάπης προς τον Θεό. Διαφορετικά, κάθε άλλη αγάπη που δεν κρέμεται από την αγάπη του Θεού λογαριάζεται μίσος. Και κάθε άλλη εντολή που δεν γίνεται για την πρώτη αυτή εντολή, από αγάπη δηλαδή προς τον Θεό και για την αγάπη του Θεού, αυτή λογίζεται ως παράβαση. Δηλαδή, αν τηρούμε οποιαδήποτε εντολή, αλλά όχι επειδή αγαπούμε τον Θεό, αλλά για κάποιον άλλο λόγο, ουσιαστικά δεν την τηρούμε, αλλά παραβαίνουμε το όνομα του Θεού. Η εντολή της αγάπης προς τον Θεό είναι πρώτη και κατά την ευγένεια. Γιατί σε σχέση με τις άλλες εντολές, αυτή η εντολή, λιγότερο από όλες τις άλλες, εναντιώνεται στην ελευθερία του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο στον άνθρωπο να αγαπήσει τον Θεό από ότι να τηρήσει οποιαδήποτε από τις άλλες εντολές. Αλλά και αυτή η εντολή δεν μπορεί να εκπληρωθεί εάν δεν θελήσει ο άνθρωπος. Η εντολή αυτή είναι πρώτη κατά την υπεροχή. Είναι ανώτερη από όλες. Είναι ο ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορεί να φτάσει η ψυχή. Είναι πρώτη, τέλος πάντων, και κατά την διαμονή. Γιατί ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει. Θα υπάρχει αιώνια. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη.
Τώρα παραμένουν αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και μεγαλύτερο απ' όλα είναι η αγάπη. Τώρα στο χάσου εσύ, λέω αδερφέ, σε τι λογής τιμή πρέπει να έχουμε αυτό το μέγα νόμο της αγάπης και τι λογής προθυμία και επιμέλεια χρωστάει κάθε ένας από μας να δείχνει στην εκπλήρωση αυτής της εντολής της αγάπης. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο Θεός μας έδινε μία εντολή να μην τον αγαπάμε, επειδή κάθε κτίσμα είναι ανάξιο αυτής της υψηλής αρετής. Ακόμα και τότε εμείς έπρεπε ακατάπαυστα να τον παρακαλούσαμε να μας δώσει άδεια για να μεταχειριζόμαστε σε αυτόν αυτή την τόσο ευγενική αρετή και να τον αγαπούμε. Και τώρα που αυτός όχι μόνο δεν μας απαγορεύει, αλλά μας προστάζει με τόση βία να τον αγαπούμε, αφού μας λέει ότι η πρώτη εντολή είναι αυτή, είναι δυνατό πλέον να μην θέλουμε να υπακούσουμε στην προσταγή του. Και τι άλλο θα μπορούσαν να επιθυμήσουν περισσότερο οι κολλασμένοι κάτω στον Άδη, παρά μια τέτοια εντολή της Θείας Αγάπης. Διότι αν ίσως και πήγαινε ως μήνυμα εκεί κάτω στον Άδη, στην κόλαση, μια τέτοια εντολή, βέβαια αυτή μόνη ήταν αρκετή να μεταβάλει αμέσως σε ιερές και γλυκύτατες φλόγες αγάπης εκείνο το καταναλίσκον και βασανιστικό πυρ των κολαζομένων. Η φωτιά της κόλασης δηλαδή θα γινόταν ιερή και γλυκύτατη φλόγα αγάπης, αν και οι κολασμένοι ήθελαν να αγαπήσουν τον Θεό, παίρνοντας εντολή από τον Θεό και κάνοντας υπακοή σε Αυτόν. Δίδοντας ο Θεός αυτή την εντολή, αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να γίνει αυτό, θα τους έδινε μαζί και τις αναγκαίες βοήθειες της χάριτός του για να την εκπληρώσουν. Όθεν με το να υποδέχονται αξίως εκείνες τις βοήθειες της χάριτος, οι καταδικασμένες ψυχές των κολλασμένων θα είναι το επόμενο να μεταβληθούν η αιώνιος νύχτα του θανάτου τους σε μία φωτεινή αυγή. Θα άλλαζε τελείως η ζωή τους. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι ακόμα και αν ο Θεός τους έδινε αυτή τη δυνατότητα, δεν θα ήθελαν οι ίδιοι, γιατί έχουν πλέον μισήσει και αποστραφεί το Θεό. Αν όμως ήταν δεκτικοί και αποδεχόντουσαν αυτή την εντολή του Θεού και την δωρεά του Θεού, δηλαδή το να τον αγαπήσουν, θα έπαβε η κόλασή τους. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη κόλαση που τιμωρεί τους κολαζομένους είναι το γεγονός ότι δεν αγάπησαν τον Θεό όπως τους πρόσταξε, όπως τους έδωσε αυτή την πρώτη εντολή εδώ στη γη. Αλλά επειδή παρέβηκαν τις εντολές του, στερήθηκαν την αγάπη προς Αυτόν. Γιατί όπως λέγει ο Κύριος, αυτός είναι που με αγαπάει, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις στηρεί. Αν κάποιος λοιπόν δεν τηρεί τις εντολές, δεν αγαπά τον Θεό. Και αυτό είναι και η κόλασή του. Οι κολλασμένοι παρέβησαν τις εντολές του Θεού και στερήθηκαν την αγάπη προς Αυτόν. Όπως λέγει ο Θείος Ισάκος Ήρους, οι κολλαζόμενοι στη γέννα μαστιγώνονται με τη μάστιγα της αγάπης. Δηλαδή, εκείνοι που αισθάνθηκαν ότι έπτεσαν σε αυτή την αγάπη, έχουν μεγαλύτερη την κόλαση από κάθε άλλη επαπειλούμενη κόλαση. Εκείνο που κολλάζει και τιμωρεί και βασανίζει τους κολλαζομένους είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν αγαπούν τον Θεό και δεν θέλουν να αγαπήσουν τον Θεό και αμάρτησαν σε αυτή την αγάπη που έδειξε ο Θεός αυτούς. Και αν είναι έτσι, ποια πρόφαση έχεις εσύ στο εξής να πεις, αν ίσως και δεν πληρώσεις αυτό το νόμο της Θείας Αγάπης, πώς θα μπορέσεις να δικαιολογηθείς μη εκπληρώνοντας το νόμο αυτό του Θεού, αφού ο Θεός σε βοηθεί με τη χάρη Του στο να εκπληρώσεις αυτή την εντολή. Ποιο από αυτά τα δύο είναι μεγαλύτερο θαύμα, η συγκατάβαση με την οποία συγκαταβαίνει ένας Θεός να προστάζει τους ανθρώπους να Τον αγαπούν
σαν να είχε ανάγκη από την αγάπη τους, ενώ δεν έχει καμία ανάγκη και το κάνει για μας. Ή η αναισθησία των ανθρώπων, το άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να μένουμε έκθαμβοι, οι οποίοι και χρία έχουν από μια τέτοια προσταγή και πάλι αφού την δεχτούν, δεν θέλουν να την εκπληρώσουν. Εμείς είμαστε που χρειαζόμαστε αυτήν την αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός μας το δίδει ως εντολή. Γιατί μέσω αυτής της αγάπης προς τον Θεό σωζόμαστε. Και ενώ εμείς την έχουμε ανάγκη και ο Θεός μας δίνει και όλα τα μέσα για να την εκπληρώσουμε, εμείς δεν θέλουμε να την εκπληρώσουμε. Γι' αυτό βλέπε καλά, αδελφέ, ότι η καρδιά σου στέκεται ανάμεσα σε δύο άκρα, τα οποία δεν έχουν μέσον. Διότι ή έχεις να αισθάνεσαι ιδέως την φλόγα της αγάπης του Θεού και εδώ και στον Παράδεισο, ή πρόκειται χωρίς ελπίδα σωτηρίας να καίγεσαι σε μια φλόγα αιώνιο στον Άδη. Ή το ένα άκρο θα καταλάβεις ή το άλλο άκρο. Ή στο ένα άκρο θα είσαι ή στο άλλο. Ή θα αισθάνεσαι τη φλόγα της αγάπης του Θεού και θα είσαι στον Παράδεισο από εδώ, ή θα καίγεσαι από την αιώνια φλόγα χωρίς ελπίδα σωτηρίας στον Άδη. Η μία φλόγα της αγάπης προς τον Θεό είναι φλόγα σωτήριος και ζωοποιός. Η άλλη φλόγα, η φλόγα της κολάσεως, είναι κολαστήριος και θανατηφόρος. Πλην και οι δύο φλόγες γεννιόνται από μία και την αυτήν αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού τους δίκαιους πρόκειται να τους εφραίνει και να τους χαροποιεί, επειδή φύλαξαν την εις τον Θεό αγάπη και έτσι απολαμβάνουν τον Παράδεισο. Η δε αμαρτωλή, αυτή η αγάπη του Θεού πάλι, πρόκειται να τους κολλάζει και να τους λυπεί στον Άδη, γιατί δεν φύλαξαν την αγάπη του Θεού, όπως λέγει ο προηθής Άγιος Ισάκ. Ενεργεί δε η αγάπη εν τη δυνάμει αυτής κατά διπλούν τρόπων. Τους μεν αμαρτωλούς κολλάζουσα, ως και εντάφθα συμβαίνει προς φίλων από φίλου, τους τετηρικότας τα δέοντα εφραίνουσα εν αυτή. Η αγάπη ενεργεί κατά διπλό τρόπο. Κολλάζει τους αμαρτωλούς, όπως συμβαίνει και εδώ τον φίλο, ο οποίος δεν τηρεί τα συμπεφωνημένα με το φίλο του και προσβάλλει και καταπατεί την αγάπη του. Οπότε κολλάζεται και τιμωρείται και λυπείται. Και αντίστοιχα και αντίστροφα, όταν τηρούνται οι συνθήκες της φιλίας, τότε αυτή η μεταξύ τους αγάπη γίνεται πηγή ευφροσύνης. Όθεν μη γίνεις τόσο ανόητος, ώστε να προτιμήσεις τη θανατηφόρο φλόγα του Άδου παρά τη ζωηφόρο φλόγα της Θείας Αγάπης, αντί τη ζωηφόρο φλόγα της Θείας Αγάπης. Περίπτερα αυτής, περίπτερα πυρός φλόγες αυτής, οι φλόγες της φωτιάς, άγρια στροπελέκια. Είναι φοβερή η φλόγα του Άδου. Ενθυμώ ότι η αγάπη που χρωστά στον Θεό για μέσου της εντολής δεν είναι αγάπη η οποία περιέχεται σε μόνα τα λόγια και εις μόνες τις μαλακότητες, δηλαδή στις ωραίες λέξεις και στην απαλή συμπεριφορά. «Τεκνία μου», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, «μη αγαπώμεν λόγο, μη δε γλώτη, αλ έργο και αληθεία». Να μην αγαπάμε μόνο με λόγια και με τη γλώσσα, αλλά με έργα και με την αλήθεια. Η αγάπη στον Θεό είναι μια αγάπη κρατεά, μια αγάπη άξια προτιμήσεως σε κάθε πράγμα, σε κάθε τρόπο, ώστε όταν έρθει η σύγκριση, η αγάπη του Θεού με την αγάπη όλων των άλλων κτιστών αγαθών, πρέπει πάντοτε να προτιμιέται το θέλημα και η αγάπη του Κυρίου από κάθε άλλο αγαθό. Ότι κρατεά ως θάνατος η αγάπη, όπως λέγει στο άσμα ασμάτων. Είναι τόσο ισχυρή η αγάπη του Θεού,
ως αν θάνατος. Είναι μία αγάπη η οποία περιλαμβάνει τον όλο άνθρωπο και τις σκέψεις και την καρδιά και τα συναισθήματα και το λογιστικό και τις πράξεις. Με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη, με το σώμα και την ψυχή αγαπούμε τον Κύριο. Να ντραπείς λοιπόν εσύ αδελφέ που μέχρι τώρα έκανες διαφορετικά και έκαμες τόσο μεγάλο άδικο στον Θεό σου κάθε φορά που αμάρτησες, διότι προτίμησες καλύτερα την αμαρτία παρά τον Θεό. Να βδελιχθείς, να συγχαθείς άκρος με μέγιστο και ακραίο τρόπο αυτή την αδικία. Κάμε απόφαση να αγαπάς τον Θεό με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και να προτιμήσεις καλύτερα να αποθάνεις παρά να δεχθείς την αμαρτία άλλη φορά στην καρδιά σου. Και επειδή ο Κύριος με όλους τους τρόπους σε βιάζει να τον αγαπάς με τη δημιουργία του, με όλη αυτή την κτήση, με όλο αυτό το σύμπαν που έχει κάνει για σένα, με την οικονομία του, με όλα όσα έκανε δηλαδή για τη σωτηρία σου, με την ενανθρώπιση, τη σταύρωσή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του, με τη Δευτέρα του παρουσία, με τις εντολές του, με τα χαρίσματά του, με τις υποσχέσεις των αγαθών του, με τις φοβέρες της κολάσεως, παρακάλεσέ τον να σε δυναμώσει, να φυλάτεις την εντολή της προς αυτόν αγάπης, λέγοντάς του μαζί με τον Θείο Αυγουστίνον, «Και λέβεις σε αγαπάν, δώσ' ό και λέβεις». Δηλαδή, με διατάζεις να σε αγαπώ, Θεέ μου, δώσ' μου αυτό που με διατάζεις. Δηλαδή, και αυτό, το να αγαπήσουμε τον Θεό, είναι εν τέλει δωρεά του Θεού, η οποία δίνεται βεβαίως σε αυτούς που το ζητούν και κάνουν και αυτοί ό,τι εξαρτάται από αυτούς. Και προς τούτης, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στη μελέτη του αυτή στα πνευματικά γυμνάσματα, παρακάλεσε τον να σε κερδίσει και να σε κάνει ολοκλήρως δικό του, ώστε εσύ να βρίσκεσαι όλους στον Θεό για τις αγάπης και ο Θεός όλους σε σένα για τις αυτής αγάπης. Όπως λέει στο άσμα ασμάτων, «Εγώ το αδελφιδό μου και επεμέ η επιστροφή αυτού, εγώ για τον αδελφό μου και σε μένα η επιστροφή του, εγώ για τον Θεό, εγώ μέσα στον Θεό ολόκληρος και εκείνος για εμένα και εκείνος όλος μέσα σε εμένα». Ας αγωνιστούμε λοιπόν να φυλάξουμε αυτή την πρώτη εντολή, την κορυφαία εντολή της αγάπης προς τον Θεό, όχι για τον Θεό αλλά για εμάς, έτσι ώστε να επιτύχουμε και την αιώνια ζωή και σωτηρία μας. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε, νύν και αεί, Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν.